Κύριε Κατηχωρίτη, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στη Σύνοδο Κορυφής. Ακούσα τον Πρωθυπουργό, ναι, βεβαίως. Για την ειρήνη, όμως αυτό που απασχολεί εμάς τους Έλληνες είναι αν όλα αυτά θα μας τωρακίσουν απέναντι στην κρίση για το προσφυγικό, στις διμερείς σχέσεις με την Τουρκία και στο πώς θα εξελιχθεί το δημοψήφισμα στα Σκόπια, διότι οι Αμερικανοί είναι γνωστές οι θέσεις τους, έτσι. Αναμφισβήτητα είναι ένα πάρα πολύ θετικό εγχείρημα από την μία πλευρά, και από την άλλη είναι γεγονός ότι αυτού του είδους οι επαφές, αν θέλετε οι προωθήσεις των πραγμάτων που αφορούν τη χώρα μας, κρίνονται θετικά. Κρίνονται θετικά έως απόλυτα θετικά. Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε λοιπόν από το βήμα της Συνόδου Κορυφής για την Ειρήνη με τον Νέλσον Μαντέλα να επικαλείται όλος ο κόσμος για την τεράστια συνεισφορά του στα θέματα της ειρήνης, και, ναι, και το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Όμως, αυτό που θέλω να συζητήσουμε περισσότερο είναι αυτή η πιθανή συνάντηση που μπορεί να έχει ο Πρωθυπουργός με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες ότι κορυφώνεται μια καμπάνια, έτσι, να το πούμε κάπως έτσι, στήριξης των Αμερικανών σε αυτή την κυβέρνηση. Ναι. Έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, από το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν τιμόμενη χώρα. Θα σας μιλήσω, ναι, θα σας μιλήσω τελείως ξεκάθαρα. Παρακαλώ. Οι Αμερικάνοι θέλουν την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων. Βεβαίως. Και εμπροκειμένου, όπως τα έχουμε ξαναπεί, κύριε Στεριόπουλε, εκείνο που ενδιαφέρει είναι η περίσφυξη. Η λογική δηλαδή της ασπίδας, η οποία έχει ξεκινήσει από την Ουκρανία και φτάνει μέχρι το Ιτζιουλίκ και μέχρι την ιστορία η οποία εξελίσσεται. Μιλάτε για την ασπίδα που έχει τρύπα μόνο τα Σκόπια αυτή την περίοδο. Μπράβο. Αυτό τους ενδιαφέρει περισσότερο. Οι Αμερικάνοι και ο κάθε Αμερικάνος και ο κάθε Γερμανός και ο κάθε Εγγλέζος την κάθε φορά. Μην φανταστείτε ότι θα ενδιαφερθούν. Να σας πω όπως το ρωτάω. Κύριε Κωτηχωρίτη, να σας πω όπως το ρωτάω. Το ρωτάω με το σκεπτικό. Γιατί να στηρίξουν τόσο πολύ την κυβέρνηση Τσίπρα και να μην στηρίξουν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ούτως ή άλλως και αυτός θα τους στηρίξει. Εκτός και αν το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία λέει «εγώ δεν θα ψηφίσω αυτή τη συμφωνία, είτε είμαι κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση». Αυτή είναι η ελληνική οπτική γωνία, η οποία δεν θα θεωρήσω ότι είναι τόσο υποστατή, ας πούμε. Μάλιστα. Και για τον εξής λόγο. Το χρονοδιάγραμμα δεν δίνει την δυνατότητα στην οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση, και εμπροκειμένου, όπως λέτε, ότι μπορεί να είναι ο κ. Μητσοτάκης, το χρονοδιάγραμμα των αναγκαιοτήτων που είναι για την σύσφυξη και για την ενοποίηση, αν θέλετε, της αλυσίδας της αμυντικής του ΝΑΤΟ, δεν δίνει την δυνατότητα το χρονοδιάγραμμα να περιμένει κανένας να γίνουν εκλογές και κάποτε και ίσως όταν, αν και θα. Άρα λέτε ότι πρέπει να τελειώνει πάρα πολύ σύντομα. Άρα λέτε ότι απομακρυνόμαστε από το σκεπτικό, αυτό που λέγαμε των εκλογών με το μυαλό μας στη δεξιά παρένθεση. Στα διεθνή θέματα και στην γενική γεωστρατηγική να μην έχουμε ελληνοκεντρικού τύπου αναλύσεις και προσεγγίσεις. Κανένας δεν ενδιαφέρεται από τους μεγάλους παίχτες, δεν ενδιαφέρεται αν θέλουν ο Θανάσης, ο Μητσοτάκης, ο Τάδε. Υποσχετικές υπάρχουν για όλα αυτά τα οποία κάνουμε. Υποσχετικές πάντοτε πέφτουν και τις περισσότερες φορές, όσο γνωρίζετε, στην πολιτική και ιδιαίτερα στην γεωπολιτική μπορεί και να μην τηρούνται, αλλά βρίσκεται μία εύπλαστη, έτσι, λεξιλαγνικού τρόπου, ας πούμε, μία δικαιολογία η οποία δικαιολογεί τα διάφορα όταν δεν... Δηλαδή να το πω, απλά... Εκπληρώνουν τα υποσχετικά. Να το πω απλά να το καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές που μας ακούνε και ίσως να μην αντιλαμβάνονται έτσι εξωτερική πολιτική. Εμείς τους βοηθάμε. Θα πάρουμε κάτι. Εάν δεν το απαιτήσεις αυτό την ώρα που πρέπει, όπως πρέπει και με τη δυναμική που πρέπει, δεν θα πάρεις τίποτα. Θα πάρεις ωραίες κουβέντες και ωραίες υποσχετικές. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι όπως το λέω. Θα σας πω κάτι, μια και το φέρνουμε έτσι το πράγμα, θα σας πω κάτι. Παρακαλώ. Η Ελλάδα είναι η πρώτη μεγάλη ρογμή του άξονα. Νίκησε την Ιταλία, ναι ή όχι. Ναι. Ναι. Τι πήρε τελικά όταν μοιράζανε τις δυνατότητες και τις δυνάμεις, τι πήρε? Ναι. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Και στα επόμενα. Για ποιο λόγο? Γιατί εμείς τσακωνόμασταν μεταξύ μας. Ευκαιρία και για αυτούς και γιατί να μας δώσουν. Αυτό είναι σαν να περιγράφεται την διαχρονική ιστορία της πολιτικής Ελλάδας. Μα βέβαια, βεβαιότατα.
Και αν θέλετε επίτηδες το αναφέρω, γιατί μιλήσατε για τον μία κυβέρνηση και μία άλλη κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή το διακύβευμα της Ελλάδος στην γενικότερη πολιτική της θέση δεν είναι αν θα είναι το τάδε κόμμα ή το τάδε κόμμα, αν θα είναι ο Α πρωθυπουργός, ο Β ή ο Γ. Η Ελλάδα μπορεί να εμφανιστεί ως μέτωπο διεκδίκησης των βασικών πραγμάτων που την αφορούν και την ενδιαφέρουν. Εάν δεν υπάρχει ηρεμία και ισορροπία μέσα στο Αιγαίο, η τουριστική βιομηχανία της Ελλάδος θα μπορέσει να... Πολύ ωραία τα περιγράφετε. Μπράβο κύριε Κατηχωρίτη. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι η πεμπτουσία του πώς πρέπει να ασκείται πολιτική. Ακριβώς. Νομίζω όμως ότι αυτά τα μηνύματα που πολύ σωστά τα μεταφέρετε έτσι, πρέπει να τα παίρνουν και οι πολίτες όταν πάνε στην κάλπη. Πρέπει να παίρνουν και οι πολίτες όταν πάνε στην κάλπη, αλλά και κυρίως οι πολιτικοί οι οποίοι τελικά θα εκλεγούν. Ναι, πρέπει αλλά να καταλάβουν ότι η Ελλάδα είναι κατηγορητή. Η πολιτική είναι ενοποιημένα και συγκεκριμένα. Οι πολιτικοί πολλώνουν το κλίμα. Οι πολιτικοί πολλώνουν το κλίμα γιατί θέλουν να τσιμπολογήσουν από εδώ ψηφαλάκια, από εκεί ψηφαλάκια. Και έτσι, τι να σας πω. Ναι, αυτό ναι. Όμως μπορεί να λύσει το πρόβλημα ειρήνη στο Αιγαίο. Όχι, όχι, δεν μπορεί. Θέλει ειρήνη στο Αιγαίο. Όχι. Το όταν βγαίνει στις αγορές για να μπορείς να έχεις καλό μετοχολόγιο, πρέπει να έχεις ειρήνη και να έχεις σταθερότητα και ομοιογένεια, αν θέλετε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχο αυτό που λέτε. Νομίζω ότι επιβεβαιώνεται και από ιστορικά στοιχεία, όχι από οικονομικά στοιχεία αυτό που λέτε, ότι μάλλον κάποιοι φροντίζουν στο να είμαστε μόνιμα διχασμένοι για να μην μπορούν να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία πραγματικά μας ανήκουν. Το έχουμε βιώσει από το 832 που γινήκαμε χώρα ανεξάρτητη μετά την Επανάσταση. Το βιώνουμε συνέχεια. Τι βιώνουμε? Μάλιστα. Την διαβλητότητα της ενότητας της ελληνικής. Όποτε η Ελλάδα, είτε γιατί είχε μια ισχυρή προσωπικότητα η οποία συσπήρωνε, αν θέλετε, τις πολιτικές δυνάμεις, είτε γιατί οι ίδιες οι πολιτικές δυνάμεις ήταν σε μια ομοιογενή λογική, τότε κερδίζαμε. Μάλιστα. Δέστε την ιστορία. Η Ελλάδα ξεκίνησε από ένα κομμάτι που πέραγαν τα σύνορα εδώ πέρα, στην Καμιλόβρηση. Σε εμάς. Ναι. Στη Λαμία. Ναι. Πήρε μετέπειτα Θεσσαλία, πήρε μετέπειτα πάνω. Πήρε Δωδεκάνησα, πήρε Πτάνησα. Πότε τα πήρε? Όταν ήμασταν σαν μια γροθιά, να το πω έτσι απλά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Είναι πολύ σωστό που λέτε. Αυτή τη στιγμή το κάθε ταξίδι μεγάλης βαρύτητας, γεωπολιτικής αν θέλετε, και όχι μοναχά και γεωστρατηγικής, έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Μάλιστα. Εγώ προσωπικά συμφωνώ απόλυτα με αυτού του είδους την εξωτερική πολιτική, την ανοιχτή προς κάθε κατεύθυνση. Θα σας θυμίσω το πολλών διαστάσεων λεγόμενη εξωτερική πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου και του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Βεβαίως. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κατηχωρήτη. Να είστε καλά.